Την δική της φιέστα πραγματοποίησε την Μεγάλη Τετάρτη η Χαραυγή, γιορτάζοντας στο γήπεδο Γιάννης Κουρέλος, μετά το παιχνίδι με τις Δαφνές, την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας ΕΨΗ και την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα που κατακτήθηκε πανάξια από την Χαραυγή με απόλυτο ρεκόρ 27 νικών σε 27 παιχνίδια και την καλύτερη επίθεση στο ερακλειώτικο ποδόσφαιρο με 157 γκολ, εκ των οποίων τα 62 σημείωσε ο κορυφαίος φορ για φέτος, ο Χρήστος Νικολάου. Ένα χρόνο μετά την επιστροφή της στο τοπικό ποδόσφαιρο, η Χαραυγή φώναξε παρόν και του χρόνου θα αγωνίζεται σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ο προπονητής του σωματείου, Μιχάλης Δελιγιάννης, μίλησε στην Κρήτη TV λίγο μετά την απονομή και αναφέρθηκε στα φετινά επιτεύγματα της Χαραυγής. Στην αρχή προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι αξιόλογο. Είμαστε μια ομάδα η οποία στο παρελθόν ήταν λίγο παράξενα τα πράγματα. Φέτος καταφέραμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Να είμαστε αξιόλογοι και αγωνιστικά αλλά και εξαγωνιστικά. Προσπαθήσαμε με συμπαράσταση και με προτάρι τον κύριο Βασιλείου. Καταφέραμε να κάνουμε μια πολύ καλή χρονιά, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αξίζω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο, στον πρόεδρο, στη διοίκηση, σε όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά στην ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Πιστεύω αυτό το έργο να συνεχιστεί και να έχει μέλλον αυτή η ομάδα, γιατί το αξίζει. Το μέλλον θα είναι με τον Μιχάλη Δελιγιάννη στον πάγκο, έχετε συζητήσει? Αυτό θα το δούμε, είναι ακόμα νωρίς. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο. Πιστεύω και εγώ και θέλω να συνεχίσω στην ομάδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και η ομάδα να συνεχίσει το πρωτάθλημα στην Α2 και να μπορέσει και εκεί να σταθεί όπως στάθηκε στο Β' Και ένα μήνυμα στον κόσμο της Χαραυγής που δεν έλειψε λεπτό από δίπλα της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ εγώ και οι παίκτες μου. Πιστεύω να τους ανταμείψαμε. Πιστεύω να δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για το χωριό. Πιστεύω το χωριό να είναι από εδώ και πέρα όλο κοντά στην ομάδα, να τη στηρίξει την ομάδα και να έχει μέλλον η ομάδα.